Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 3η 21 Δεκεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super B. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την εξαιρετικά μεγάλη αύξηση κρουσμάτων που έχουμε με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο. Θα δείτε πως έχουμε περίπου 40% αύξηση σε σχέση με τα χθεσινά κρούσματα, με την υποσημείωση βεβαίως ότι χθες είχαμε καταμέτρηση από τεστ Σαββατοκύριακου. Πάντως, ακόμη και με τα νούμερα που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, είμαστε πολύ υψηλότερα, 6.424 κρούσματα πανελλαδικά. Στην Αχαΐα έχουμε 143 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει για το Λακαρνανία, που ξαναγυρίζει σε νούμερα κοντά στο τριψήφιο με 90, ενώ έχουμε 54 κρούσματα στην Ηλία. Βεβαίως παραμένουν ψηλά οι δύο πιο προβληματικοί δείκτες. 77 είναι οι θάνατοι, 661 διασωληνωμένοι ασθενείς στα νοσοκομεία της χώρας και όπως βλέπετε, μόλις σήμερα σπάσαμε το φράγμα των 20.000 θανάτων στη χώρα. Από την αρχή της πανδημίας φτάσαμε τους 20.055 νεκρούς, παρακαλώ, από τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Τώρα θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά αμέσως, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα που προκαλεί προβληματισμό. Επισήμως πλέον, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Πλέον έχουμε 10 ηλικιωμένους, αυτό είναι το επίσημο νούμερο που δίνεται, που ήσαν τρόφιμοι σε γυροκομείο στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, στην περιοχή του Σαραβαλίου συγκεκριμένα. Το θέμα το είχαμε αναδείξει, Νίκο, πριν περίπου ένα μήνα. Όταν και είχαν παρουσιαστεί, Γιώργο, τα πρώτα κρούσματα στην συγκεκριμένη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, όπου τότε αρχικά, αν θυμάμαι καλά, ήταν 7 τα κρούσματα τα οποία είχαν ανακοινωθεί. Μαθαίνουμε ότι ο τελικός αριθμός των θετικών κρούσματων στη συγκεκριμένη δομή τελικά έφτασαν τα 40. Από αυτά, δυστυχώς, τα 10 άτομα, οι 10 ηλικιωμένοι, οι 10 φιλοξενούμενοι κατέληξαν. Οι 8 κατέληξαν από κορονοϊό, ενώ 2 εξ αυτών, Γιώργο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Χαράλα Μπομπονάνο, εξέπνευσαν έχοντας νοσήσει από κορονοϊό, αλλά εξέπνευσαν από σύνοδα νοσήματα. Να σου πω, Γιώργο, ότι οι 7 δηλαδή πέθαναν με κορονοϊό, αλλά από άλλη αιτία. Ακριβώς, είχαν κορονοϊό, αλλά είχαν και κάποια άλλα νοσήματα τα οποία επέφεραν τον θάνατο. Να σου πω ότι από αυτούς τους 10, οι 7 ήταν ανεμβολίαστοι, δεν είχαν εμβολιαστεί. Μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους έτσι σε ηλικία. Ενώ αυτό το οποίο μας τόνισε ο κύριος Μπονάνος είναι ότι στη συγκεκριμένη δομή έχουν γίνει τουλάχιστον 3 φορές έλεγχοι προκειμένου να διαπιστώσουν οι αρμόδιες αρχές εάν είχαν τηρηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον κορονοϊό και αν βέβαια το προσωπικό ήταν εμβολιασμένο. Αυτό το οποίο βγήκε από τους ελέγχους είναι ότι όντως είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα και είχαν εμβολιαστεί το προσωπικό το οποίο ήταν δηλωμένο στην Εργάνη. Είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα. Αλλά τι να κάνει τώρα το γυροκομείο, τι να κάνουν οι ηλεκτρικές αρχές όταν 7 στους 10 από τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πέθαναν, που ήταν όλοι πάνω από 70-75 χρονών, ήταν ανεμβολίαστοι. Να θυμίσουμε, Γιώργο, ότι οι φιλοξενούμενοι στις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, οι οποίοι ήταν πριν το Σεπτέμβριο μέσα στις δομές αυτές, δεν ήταν υποχρεωτικό να έχουν εμβολιαστεί. Στην συνέχεια, μετά το Σεπτέμβριο, έγινε υποχρεωτική και αυτή η διαδικασία. Έτσι λοιπόν ήταν στην ευχέρεια του καθενός να δεχθεί αν θα κάνει το εμβόλιο ή όχι, προκειμένου να συνεχίσει την παραμονή του μέσα σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων. Επίσης, να πούμε πριν ακούσουμε τη δήλωση του κ. Μπονάνου το εξής. Επειδή στα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφόρησαν διάφοροι αριθμοί σε σχέση με τους ηλικιωμένους που πέθαναν, ο αριθμός που βλέπετε είναι ο επίσημος αριθμός που θα τον ακούσετε να λέει σε λίγο ο Αντιπεριφερειάρχης. Την πληροφορία, Γιώργο, την είχαμε από χθες. Ο κ. Μπονάνος, την είχαμε από χθες. Υπήρχαν αρκετές πληροφορίες. Έπρεπε να διασταυρωθεί πρώτα όλη η διαδικασία, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή η οποία έγινε, διασταυρώθηκε. Να σου πω ότι εμείς επικοινωνήσαμε και με την διοίκηση του συγκεκριμένου κέντρου φιλοξενίας. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε κάποια απάντηση στο αίτημα το οποίο κάναμε για το αν θα ήθελε κάποιος από την διοίκηση να προβεί σε ένα σχόλιο. Είχε μιλήσει μια γιατρός εκεί, είχα δει, και δεν καταλαβαίνω αυτή την τακτική. Εφόσον έχουν ακολουθήσει οι άνθρωποι όλα τα μέτρα, δεν καταλαβαίνω αυτή την κρυψίνια. Είναι ένα θέμα που βγαίνει στη δημοσιότητα. Δεν λέει κανείς ότι δεν ακολουθήθηκε κατά μέτρα. Ούτε ο κύριος Μπονάνος που θα τον ακούσουμε στο ρεπορτάζ λέει. Ίσα ίσα λέει ότι κάναμε όλους τους ελέγχους που έπρεπε.
και ότι ακολουθήθηκαν ήταν όλα τα πρωτόκολλα. Αυτό το οποίο έπρεπε. Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Μπονά. Τελευταία είχαμε ένα ατύχημα, θα έλεγα, το οποίο προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση μετάδοση του κορονοϊού και μέχρι τώρα, αν θυμάμαι καλά, έχουμε γύρω στους 10 θανάτους. Φυσικά, από ό,τι γνωρίζω, από τους 10 οι 7 ήταν ανεμβολίαστοι. Ζήτησα πάλι και πάλι να ξαναπάνε και να επιτηρήσουν, εάν πράγματι τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο, και να αυστηροποιήσουν το σύστημα όσο είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτά τα ευαίσθητα ιδρύματα. Αυτοί οι 10 θάνατοι είναι σε μία δομή, κύριε Μπονάνο? Σε μία δομή αυτή τη στιγμή. Σε μία δομή και είναι θάνατοι από κορονοϊό, έτσι? Οι περισσότεροι στην πλειονότητά τους. Διότι μην ξεχνάτε ότι είναι μεγάλες ηλικίες που υπήρχαν και άλλα νοσήματα τα οποία είναι συνοδά. Ξέρετε πώς είναι από αυτές κορονοϊό ηλικίες, δηλαδή? Στην πλειοψηφία τους τα 10 άτομα. Οι εργαζόμενοι ήταν όλοι εμβολιασμένοι? Οι εργαζόμενοι αυτοί, τουλάχιστον από τους ελέγχους που έχουν κάνει, ήταν εμβολιασμένοι. Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Μπονάνος για το γυροκομείο, για αυτή τη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Πάτρα. Τώρα, Νίκο, πέθαναν 10 από τα 40 κρούσματα που συνολικά βρέθηκαν όλο αυτό το διάστημα στο γυροκομείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται τώρα που μιλάμε? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται, ωστόσο δεν έχουμε κάποια άλλα ενεργά κρούσματα εντός της δομής. Ρωτήσαμε τον κύριο Μπονάνο αν υπάρχουν άλλα κρούσματα τα οποία νοσούν αυτή τη στιγμή και βρίσκονται σε κάποιον περιορισμό, αν θέλεις, ή σε καραντίνα στην συγκεκριμένη δομή. Μας είπε ότι όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι αρνητικά όλα τα άτομα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στη δομή. Λοιπόν, Νίκο, θα τα πούμε και σε λίγο για κάποιους ανόητους που έδρασαν στην πλατεία Γεωργίου. Πάμε προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, στην ανατροπή που είχαμε σε όλα τα σενάρια που έλεγαν ότι θα κάνουμε ρεβεγιόν χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο με rapid test, ακόμη και όσοι είναι εμβολιασμένοι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα ανέτρεψε όλα αυτά τα σενάρια και μάλιστα είπε ότι αντίθετα εγώ θα εμπιστευτώ την κοινωνία αντί να της επιβάλλω νέα μέτρα και ανακοίνωσε 2 δωρεάν self-test για όλους, κάνοντας αναφορά προφανώς στις 2 σημαντικές βραδιές του τέλους αυτής της χρονιάς. Την παροχή 2 δωρεάν self-test τελικά σε όλο τον πληθυσμό για τις γιορτές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με την κίνηση αυτή απέρριψε τις εισηγήσεις για υποχρεωτικό rapid test στους εμβολιασμένους για την είσοδο στους ιστορικούς χώρους, ενώ ο διοικητής της ΕΚΤΗ είπε, επεσήμανε στην τηλεόραση του Super B, ότι οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν και τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ στο Επιμελητήριο Αχαΐας για να εξεταστούν για το αν είναι θετικοί ή όχι στον κορονοϊό, ώστε να γιορτάσουν με ασφάλεια. Να πω εγώ όμως για την Πάτρα τουλάχιστον ότι η 6η Υγειονομική Περιφέρεια έχει σταθερό σημείο rapid test στο Επιμελητήριο Αχαΐας στα πλαίσια του προγράμματος Συμμαχία για την Υγεία που έχουμε αναπτύξει μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας και κάνουμε rapid test από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ όλες τις ημέρες και συνεχόμενα μέσα στην καρδιά της Πάτρας, οπότε οποιοδήποτε έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το συγκεκριμένο σημείο και να έχει στη διάθεσή του rapid, ακόμα και την παραμονή των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι αλήθεια ότι δέχθηκε εισηγήσεις για υποχρεωτικό rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης με δική τους αντικαταβολή. Τις απέρριψε όμως γιατί θεώρησε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλει κάτι σε όλους, επέλεξε όπως δήλωσε να εμπιστευτεί όλους, συμπληρώνοντας μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν σε όλη τη χώρα από τους εμβολιασμένους ότι η πολιτεία θα διαθέσει ακόμα 2 δωρεάν self-test σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Με τη σύσταση το μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, καλό νέο είναι αυτό, γιατί δεν θα πιεστούν περαιτέρω οι εμβολιασμένοι. Θα δούμε βεβαίως πώς θα πάει επιδημιολογικά η περίοδος των γιορτών. Να δούμε τον Νίκο Γιαπρακά. Γιατί, Γιώργο, πάντως ο Πρωθυπουργός είπε ότι προτίμησα να εμπιστευτώ τους πολίτες δίνοντάς τους τα 2 δωρεάν self-test και όχι να κάτσουμε να μπούμε στη διαδικασία του να κάνουμε κάποιο rapid test με rapid επιπληρωμή. Rapid test τα πλήρωναν κιόλας. Αυτό με επιπληρωμή ακριβώς προκειμένου να μπορούσαν να γιορτάσουν όπως πρέπει την πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα. Νομίζω ήταν μια σοφή απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως να θυμίσω ότι ένα παλιό κόλπο στην πολιτική. Πολιτικά ορθή θα έλεγα. Ένα παλιό κόλπο στην πολιτική είναι να ρίχνεις ως πληροφορία και ως διαρροή ένα μέτρο και μετά να ανακοινώνεις ένα πολύ πιο ελαφρύ μέτρο.
προκειμένου να παίρνεις έτσι και τον μπράβο της κοινωνίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στους ανόητους που έλεγα προηγουμένως, γιατί θα δούμε και τις εικόνες από την ανοησία, την ανοησία με κεφαλαία γράμματα. Θα μας πεις, Νίκο, τι συνέβη. Φάτνη, πλατεία Γεωργίου. Δυστυχώς κάποιοι ανεγκέφαλοι, όπως είπες και εσύ, έκαναν αυτές τις ασχήμιες. Προκάλεσαν φθορές τα στοιχεία τα οποία με πολύ κόπο έχουν φτιάξει οι άνθρωποι των συνεργείων του Δήμου της Πάτρας. Βλέπουμε ότι αποκεφάλισαν κάποια στοιχεία. Βλέπουμε ότι έχουν κόψει πόδια, έχουν κόψει χέρια, έχουν σπάσει δάχτυλα. Κάποιοι δεν είχαν μάλλον τι άλλο να κάνουν και μπήκαν και προκάλεσαν αυτές τις ζημιές στην φάτνη της πλατείας Γεωργίου, προκαλώντας βέβαια τη θλίψη και την οργή όλων των πατρινών Γεωργού που βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε εδώ τώρα, έχουν καρφώσει και σε μια γελάδα ένα χέρι το οποίο έχουν κόψει από κάποιο άλλο στοιχείο. Όχι, η πληροφορία είναι πάντως ότι έστησαν ακόμη και σκηνικό πορνό στη φάτνη. Αυτό είναι η σκηνή σεξουαλικού περιεχομένου την οποία κάποιοι ερμήνευσαν. Είναι το χέρι αυτό το οποίο έχει καρφωθεί στην αγελάδα στο πίσω μέρος. Κάποιοι το θεώρησαν ότι έχει ένα σεξουαλικό περιεχόμενο, αν θέλεις. Η εικόνα είναι αυτή πάντως, την οποία βλέπουμε. Αυτή την εικόνα αντίκρισαν οι πατρινοί σήμερα το πρωί στην πλατεία Γεωργίου και πραγματικά νομίζω ότι προκάλεσε θλίψη και θυμό η ενέργεια των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι, να σου πω ότι πέρα από τα στοιχεία τα οποία έχουν καταστρέψει, έχουν καταστρέψει και κάποια φωτιστικά τα οποία υπήρχαν στην φάτνη και την φώτιζαν τα βράδια. Πάντως δεν γέλασε κανείς από όλους όσοι έμαθαν αυτή την ανοησία και ούτε επαναστατική πράξη είναι αυτό που έκαναν αυτοί οι ανόητοι, επαναλαμβάνω. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοιου είδους ασχήμιες έτσι, σε χριστουγεννιάτικα στοιχεία και στην Φάτνη, έτσι, στην Πάτρα. Το είχαμε να συμβαίνει δυστυχώς και άλλες φορές στο παρελθόν. Νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να βάλουν μυαλό και αν θέλουν ίσως να κάνουν κάτι, κάποια τέτοια πράξη. Και φυσικά θα πρέπει, αν βρεθούν ποτέ ή αν ποτέ βρεθεί κάποιος ζωντανά μαζί τους την ώρα που κάνουν αυτά τα πράγματα από τις αρχές, να τους επιβάλλει παραδειγματική τιμωρία. Ακριβώς. Γιατί και δεν ξέρω, Γιώργο, είναι πλάκα όλο αυτό. Εάν υπήρχε και κάποιος φύλακας στην περιοχή, αν είδε κάτι ή οτιδήποτε τέτοιο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, συνήθως τουλάχιστον κάποιες ώρες υπάρχει φύλαξη στην φάτνη της πλατείας Γεωργίου, σε όλο αυτό το χριστουγεννιάτικο σκηνικό το οποίο έχει στηθεί. Ο Θεός να τους φωτίσει. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην επίθεση που είχαμε με μπογιές αλλά και με συνθήματα που γράφτηκαν στους τοίχους της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μπογιές στην είσοδο της 6ης Ήπες, στην οδό Υπάτης και στην πρόσωψη του κτηρίου, ενώ έγραψαν και συνθήματα υπογράφοντας με το χαρακτηριστικό Α, πέταξαν άγνωστοι ταξιμερώματα, με το προσωπικό να έρχεται αντιμέτωπο με το περιστατικό όταν έφτανε στο κτίριο για να αναλάβει εργασία. Τα συνθήματα ήσαν ενάντια στους εμβολιασμούς, κάτι που ουσιαστικά δεν περίμενε η διοίκηση της 6ης Ήπε, αν και τελευταία το κλίμα είναι λίγο τεταμένο και στην Πάτρα. Αντικρίσαμε συνθήματα στους τοίχους, αντικρίσαμε κόκκινες μπογιές στην πρόσωψη της υπηρεσίας, μπογιές που έφταναν μέχρι και το δεύτερο όροφο. Προφανώς είδατε και εσείς τα συνθήματα, είναι ενάντια στον εμβολιασμό, είναι έκφραση κάποιων αντίθετων απόψεων σε όλη αυτή τη διαδικασία που αναπτύσσεται από την ελληνική πολιτεία. Ήταν μια επιθετική ενέργεια ούτως ή άλλως, η οποία προφανώς και αντιβαίνει στην καρδιά της κυβερνητικής πολιτικής, στην καρδιά της έκφρασης του Υπουργείου Υγείας. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια είναι το Υπουργείο Υγείας εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι οι εμβολιασμοί είναι η μοναδική λύση κατά πολέμης της πανδημίας, επεσήμανε ο Γιάννης Καρβέλης. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας τοεί, δεν μπορεί να μας αλλάξει το σχεδιασμό, δεν μπορεί να αλλάξει αυτά τα οποία οι επιστήμονες καθημερινά αναφέρουν ότι το εμβόλιο είναι εκείνο που μπορεί να αντιμετωπίσει κέραια την πανδημία, είναι εκείνο που μπορεί να αναχαιτήσει αυτή την κατάσταση. Με τον εμβολιασμό αντιμετωπίσαμε προηγούμενες μεταλλάξεις, αντιμετωπίσαμε τη μετάλλαξη Δέλτα, είναι εκείνο το στοιχείο που μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει σε πρώτη φάση και την μετάλλαξη Όμικρον, η οποία πλέον επέρχεται και αυτή στην καθημερινότητά μας και ενδεχόμενα να κυριαρχήσει και το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε το επικαιροποιημένο σχέδιο που έχουμε με την ανάπτυξη εμβολιαστικών γραμμών
σε όλα τα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία μας. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΕΚΤΗΣ, είπε, μεγάλη είναι και η ανταπόκριση του κόσμου στο να εμβολιαστεί και είναι ξεκάθαρο αυτό και από την ανταπόκριση που δείχνουν οι πολίτες στο να εμβολιαστούν από την κινητή μονάδα που μετακινείται στα ορεινά του νομού. Η κινητή μονάδα της ΕΚΤΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας ήταν στα ορεινά χωριά των Καλαβρίτων και ενώ αρχικά ο προγραμματισμός ήταν να επιστρέψει το όχημα στην Πάτρα στις 3 ώρα το μεσημέρι, χρειάστηκε να επιστρέψει στις 8.30 το βράδυ, γιατί οι συμπολίτες που προσήλθαν για εμβολιασμό ήταν πάνω από 100-120 στα χωριά Χόβολη, Δάφνη και Πάος που επισκέφθηκε η κινητή μονάδα. Ωστόσο, για το περιστατικό με την επίθεση στο κτίριο της ΥΠΕ, ενημερώθηκαν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η τοπική ηγεσία φυσικά της Ελλάς, αλλά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πάμε τώρα στο Κωνσταντοπούλιο Ευγυρίου της Πάτρας, όπου έχουμε ανησυχητικές εξελίξεις μετά την παραίτηση των διοικούντων εν μέσω Χριστουγέννων και ενώ και οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον αέρα. Σήμερα το μεσημέρι ορίστηκε προσωρινή διοίκηση και θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες. Ορίστηκε το μεσημέρι προσωρινή διοίκηση στο Κωνσταντοπούλιο με πρόεδρο τον Βασίλη Βελδήμο και όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, παραμένοντας πιστή στην ευθύνη που μας αναλογεί για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Κωνσταντοπουλίου Ευγυρίου, παρασταθήκαμε δια του πλήρ εξούσιου δικηγόρου μας ενώπιον του μενομελούς πρωτοδικίου πατρών, όπου αποφασίστηκε και διορίστηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Κωνσταντοπουλίου Οίκου Ευγυρίας και Χρονιών Παθήσεων, αποτελούμενη από τους ήδη συμμετέχοντες στην απελθούσα διοίκηση ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος και ταμείας, και δύο νέα μέλη προκειμένου να επιληφθούν των επιγουσών υποθέσεων του Ευγυρίου. Εν μέσω γιορτών, με δεκάδες τρόφιμους και δεκάδες εργαζόμενους, το Κωνσταντοπούλιο Ευγυρίο παραμένει ακέφαλο. Ούτε οι μισθοδοσίες μπορούν να δοθούν του προσωπικού, αλλά αν συμβεί κάτι σε έναν από τους τροφίμους, το ζητούμενο είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Από αύριο αναμένονται και εξελίξεις όσον αφορά στο κατά πόσο θα τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες προς τους εργαζόμενους που δεν έχουν λάβει το δώρο των Χριστουγέννων. Επίσης, η εξέλιξη αυτή προσωρινά ηρεμεί και τους συγγενείς των τροφίμων που ανησυχούσαν μετά την παραίτηση της διοίκησης και την αναστάτωση που υπήρξε. Πρόεδρος ορίστηκε ο Βασίλης Βελδήμος, αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Λεμέσιος, γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος, ταμείας η Παναγιώτα Γιαννοπούλου, έφορος η Ελένη Σπανού. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, η οποία αγκαλιάστηκε και από φορείς και συλλογικότητες που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη παράσταση διαμαρτυρίας Παύλα εκδήλωση σήμερα στο Επιμελητήριο Αχαΐας για τον αποκλεισμό των ανασφάλιστων πολιτών από την δημόσια και ιδιωτική υγεία. Μεγάλη συμμετοχή από σωματεία και φορείς είχε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου η πρωτοβουλία με θέμα την εναντίωση στον αποκλεισμό των ανασφάλιστων συμπολιτών μας από τις ιδιωτικές δομές υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2022. Με πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, πλέον δεν πηγαίνουν οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας, δεν θα έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στο γιατρό του, στον ιδιώτη. Έτσι, σε οποιαδήποτε ιδιωτική δομή, προκειμένου είτε να εξεταστούν είτε να συνταγογραφεί στα φαρμακά τους τις εξετάσεις τους. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα καθεστώς πρώτου 2016, όπου είχαν τότε για ένα χρόνο δικαίωμα μόνο στις δημόσιες δομές, ενώ πριν το 2014 δεν είχαν δικαίωμα σε καμία δομή ανασφάλιση να απευθυνθούν, ούτε δημόσια ούτε ιδιωτική. Το παρόν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας έδωσαν αρκετά σωματεία που κάλεσαν την κυβέρνηση να μην γυρίσει στη χώρα χρόνια πίσω στον τομέα της υγείας και να αναλογιστεί πού θα οδηγήσει χιλιάδες ανασφάλιστους πολίτες εν καιρό πανδημίας που οι δημόσιες δομές υγείας υπολειτουργούν. Οι ανασφάλιστοι πολίτες είναι πολίτες με δικαιώματα. Η υγεία είναι το απόλυτο δικαίωμα. Και δεν μπορούμε να την κάνουμε χειρότερα. Δυστυχώς και τα άτομα με σκλήνηση κατά πλάκας βιώνουν αυτό το ανάλγητο μέτρο, αυτή την αδιαφορία, το ότι οι ανασφάλιστοι δεν θα μπορούν να γράφουν τα φάρμακά τους σε ιδιώτες γιατρούς. Πλέον μας αντιμετωπίζουν σαν αριθμούς και όχι σαν ανθρώπους. Είμαστε όλοι οι σύλλογοι, στηρίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα και προσπαθούμε να την κάνουμε καλύτερα. Όλο αυτό όμως δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η ρύθμιση γίνεται με πρόσχημα την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτό είναι τελείως προσχηματικό. Αυτός ο νόμος είναι απαράδεκτος. Πολλοί συμπάσχοντές μας παρακολουθούνται και από ιδιώτες γιατρούς. Αυτό είναι άκρος απαράδεκτο. Σε μια τέτοια απόφαση δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Και φυσικά οφείλουμε να προστατεύουμε το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία.
Το θέμα της διαμαρτυρίας ασφαλώς και του προβληματισμού που επικρατεί είναι ο αποκλεισμός των ασφαλίστων από την ιδιωτική υγεία, όχι από την δημόσια. Στη δημόσια υπάρχει πρόσβαση ακόμη τουλάχιστον και για τους ανασφάλιστους πολίτες. Πάμε τώρα στις παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες και εκκλήσεις επιμηλητηρίων, εμπορικών συλλόγων και όλων των φορέων, προκειμένου η κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα για να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μείνει εκτός των ευεργετημάτων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας από την ενεργειακή κρίση και τις παγκόσμιες αυξήσεις. Απόγνωση και μόνο απόγνωση διακατέχει τους μικρομεσαίους της Πάτρας που παραλαμβάνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και βλέπουν ότι ξεπερνά κατά πολύ κάθε δυσίων η πρόβλεψη για το ποσό της αύξησης, με τον κλάδο να αδυνατεί να ανταποκριθεί και σε αυτό το χαράτσι όπως το ονομάζει, αφού σε όλους τους λογαριασμούς το κόστος της ρήτρας αναπροσαρμογής είναι υπερδιπλάσιο του καθαρού ποσού κατανάλωσης ρεύματος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όλα τα διαθέσιμα εισοδήματα του Έλληνα, τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πενιχρά, κατευθύνονται προς την πληρωμή των λογαριασμών της ενέργειας. Έχει φέρει και μεγάλες αναστατώσεις στην αγορά, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει άνοδος των τιμών και δεν ξέρουμε πώς θα βγει και αυτή η εορταστική περίοδος. Σύμφωνα με τον εμπορικό κόσμο, από τον Ιούλιο υπάρχουν περίπου όλο και πιο υψηλές χρεώσεις, αλλά τώρα έχει γίνει και αναδρομική χρέωση. Οι επαγγελματίες ευνηδιάστηκαν μέσα στο Νοέμβριο για πρώτη φορά. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του συλλόγου, προκειμένου να γίνει κάτι με την ενέργεια, δεν έχει αλλάξει τίποτε. Για τα καταστήματα δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή μέρημνα. Τουλάχιστον με 50% επάνω προσάυξηση. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία είναι εξουθενωτική και για τα εμπόρια αλλά και για τα νοικοκυριά. Και το βλέπετε στην ανταπόκριση στην αγορά, δεν έρχονται να ψωνίσουν. Βεβαίως, μειώνεται συνέχεια το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι θα ψωνίσουν πολύ πιο λίγο και εμείς θα αγοράσουμε και πιο ακριβά. Αυτό το μείγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι τρελό να σου έρχεται ο λογαριασμός 1.000 ευρώ παραπάνω από αυτό που ερχόταν. Εξαρτάται πολύ από τις ανάγκες του κάθε μαγαζιού, αλλά αυτό το ποσό σημαίνει ένας υπάλληλος λιγότερος. Θα πρέπει λοιπόν το μαγαζί είτε να απολύσει έναν εργαζόμενο για να επιβιώσει, είτε να μην πληρώσει το ρεύμα, οπότε και πάλι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Κατέληξε στις δηλώσεις του στη τηλεόραση του Super B ο Κώστας Ζαφυρόπουλος. Όπως επιδότησε τους αγρότες και τα χαμηλά και ευάλωτα νοικοκυριά, πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιδοτήσει και τα εμπορικά καταστήματα. Αδύνατο να κρατήσουμε εμείς σε αυτό το ύψος της ενέργειας. Μπορεί να φανταστείτε ότι κάποια τα οποία είναι και ενεργοβόρα καταστήματα, όπως είναι η ζαχαροπλαστεία, υπάρχουν τα αρτοπία, εκεί που πληρώνουν 2.000 ευρώ, φτάνει 3.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι νούμερο μιλάμε τώρα. Για 1.000 ευρώ παραπάνω, είναι ένας άνθρωπος. Θα πρέπει να πωλήσει έναν άνθρωπο ή να πληρώσει το ρεύμα. Ένα θέμα που εξακολουθεί να προβληματίζει, να ταλαιπωρεί πάρα πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, εκτιμώντας ότι πράγματι έχουν δίκιο οι άνθρωποι της αγοράς, του εμπορικού συλλόγου, των επιμελητηρίων, όλων των συλλόγων που ζητούν επιπλέον μέτρα στήριξης σε αυτό το κύμα μεγάλης ακρίβειας. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει και στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της πολιτικής. Έχουμε έναν άνθρωπο μαζί μας που έχει και τις δύο ιδιότητες, μπορεί να μας βοηθήσει. Να καλησπερίσω τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον πολύ γνωστό και καλό γιατρό, καρδιολόγο. Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Αλλά και υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΣΥΡΙΖΑ τα πούμε μετά. Πρώτα να πούμε για την πανδημία και να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, τι γίνεται και στο πρωινή κακής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ που εσείς λειτουργείτε και έχετε περάσει και από θέσεις ευθύνης. Και είστε και σε θέση ευθύνης ακόμη. Υπάρχει πίεση και εκεί εκτός από τα νοσοκομεία, γιατί υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Ο κόσμος φοβάται να πάει στα νοσοκομεία για άλλες νόσους, επειδή γίνεται χαμός με τον κορονοϊό, και ενδεχομένως αυτή η πίεση να έρχεται να απορροφάται από τις υπηρεσίες τις δικές σας. Ναι, σαφώς είναι έτσι και έχουμε χρέος να συμπερασταθούμε στον κόσμο και να σηκώσουμε και εμείς το φορτίο που μας αναλογεί. Βέβαια με τις ελλείψεις μας και την αποδυνάμωση ουσιαστικά που έχουμε, καθότι συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και δεν αναπληρώνεται. Βέβαια τους έδωσαν παρατάσεις τώρα λόγω του κορονοϊού, αλλά δεν έχουμε καινούργιες προσλήψεις. Δεν έχουμε νέο αίμα, δεν έχουμε ανθρώπινο δυναμικό τέτοιο που θα έχει ενθουσιασμό να μπορεί να βάλει πλάτη, διότι ένας άνθρωπος 67 χρονών, 68 τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι
δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα φέρω. Όσο θα αποδίδει ένα 45, λέτε. Λογικό είναι, διότι η ηλικία από ό,τι βλέπετε μετά τα 60 είναι υποκείμενο νόσημα από μόνη τη. Ναι, σωστά. Κάτι θα έχει. Άρα λέτε πρώτον χρειάζεται άμεσα και έπρεπε ήδη να έχει γίνει ενίσχυση αυτών των υπηρεσιών που είναι οι πρώτες υπηρεσίες που είναι δίπλα στον πολίτη πριν να φτάσει στα νοσοκομεία, με νέο προσωπικό και σε ηλικία νέο και επιστημονικό προσωπικό. Είναι ο θεμέλιος λίθος που έπρεπε να οικοδομηθεί το σύστημα υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και αυτό με πολλαπλό ρόλο και πρώτο και κύριο είναι τον οικογενειακό γιατρό, όπου είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα στην οικογένεια, ο οποίος θα εισχωρήσει στην πάθηση του παιδιού, στο συμβάν του γονέα, της οικογένειας και έτσι θα αποκτηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του γιατρού και του πολίτη, να μην πούμε του ασθενούς, που θα οικοδομηθεί με το χρόνο και σαφώς η επιστημονική άποψη θα είναι κυρίαρχη άποψη σε όλα τα ζητήματα, από το εμβόλιο μέχρι το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Αυτό πάω να πω τώρα, γιατί στο ΙΚΑ έρχονται για τεστ, για εμβόλιο, για γιατρό για τα μάτια, για τα πόδια, για την καρδιά, έρχονται για παθήσεις, επαναλαμβάνω, όλων των ειδών. Μάλιστα, όλο το διάστημα του κορονοϊού αποφεύγουν να πάνε στο νοσοκομείο, προτιμούν τις δικές υπηρεσίες. Κάνουν και τεστ, κάνουν και εμβόλια. Όλα τα πώς θα αντιμετωπίζετε όλο αυτό όμως? Με υπεράνθρωπες προσπάθειες και την καλή, ας το πούμε, θέληση και πλευρά του κάθε υγειονομικού υπαλλήλου του συστήματος. Να πούμε όμως ότι από το 18 προκηρύχθηκαν 25 θέσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μονίμων γιατρών του ΕΣΥ. Και μέχρι σήμερα έχουν πάρθει 2 από αυτούς τους 25. Δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Και την ίδια ώρα φεύγει ο κόσμος. Συνταξιοδοτείται ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, αυτό δείχνει και την πολιτική άποψη, αν θέλετε, που έχει η κυβέρνηση για το πώς οργανώνει το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Είδατε για τον Υπουργό, ήρθε, εγκαινίασε έναν όροφο της Γούναρη. Και βεβαίως ως πολιτικό δυναμικό και ως κυβέρνηση, αν θέλετε, που σχεδιάζει την υγεία, το χάρτη της υγείας στην περιοχή και πώς την οραματίζεται, δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις υπηρεσίες τις διοικητικές του ΕΦΚΑ και τις υγειονομικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να έχουμε ένα οργανωμένο κέντρο υγείας στον Άγια Λέξη, μια πλήρη υγειονομική μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου με τα υπόλοιπα κέντρα υγείας της περιοχής των Πατρών να μπορεί να αποδώσει τον προληπτικό, τον ενημερωτικό, τον παρεμβατικό εκείνο ρόλο που πρέπει να έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον πληθυσμό. Τώρα, θέλω να μου πείτε το εξής. Ναι. Επειδή είστε και καρδιολόγος και επειδή υπήρξαν, δεν ξέρω αν επίσημες ή επίσημες μελέτες που έδειξαν ότι αυτά τα 2 χρόνια του κορονοϊού έχουν αυξηθεί οι κρυφές καρδιακές νόσοι, δηλαδή οι νόσοι τις οποίες ενδεχομένως δεν τις γνώρισαν ποτέ οι άνθρωποι που υπέστησαν φράγματα, ανακοπές ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν πήγαν στο νοσοκομείο, γιατί φοβόντουσαν από όλη αυτή την κατάσταση. Πράγματι υπάρχει αυτό το πράγμα? Είναι γεγονός αυτό, ότι ο άλλος φοβάται να πάει στο νοσοκομείο και αφήνει το ενόχλημα, θα περάσει, δεν ήταν και σημαντικός ο πόνος αυτός, άστο και θα δούμε. Ένα τσιμηματάκι ήταν, βέβαια, ξέρω εγώ. Βέβαια, και από κάτω μπορεί να κρυβόταν έμφραγμα ή μια σιθανική κρίση ή κάτι άλλο. Και βεβαίως έχουμε απώλειες και παράπλευρες και από αυτό όλο, γιατί για τα δημόσια νοσοκομεία έγιναν νοσοκομεία COVID. Μιας νόσου, βέβαια, ήταν νοσοκομεία τραγική COVID. Συνέπεια αυτή, λες και οι υπόλοιπες νόσοι εξαφανίστηκαν ξαφνικά ως διαμαγείας. Τώρα, πριν πάω στα πολιτικά, θέλω να μου πείτε αν φοβάστε για αυτό το διάστημα των γιορτών. Είδαμε προηγουμένως και όλο το σκηνικό που συνθέτει αυτή την πορεία προς τις γιορτές, που είναι μια πορεία κρίσιμη, θα δοκιμαστεί η αντοχή της κοινωνίας απέναντι στον COVID σίγουρα, γιατί θα υπάρξει συγχρονισμός στις γιορτές. Θα δοκιμαστεί πάλι, σωστά. Θα δοκιμαστεί πάλι. Έχουμε 2 χρόνια δοκιμασίας και βεβαίως φόβου, ο οποίος εμφολεύει μέσα στον καθέναν μας, στην οικογένεια, στο σπίτι του καθενός. Είναι ένας φόβος ο οποίος έχει βάση, αλλά από εκεί και πέρα αντιμετωπίζεται. Τα μέτρα πρέπει να είναι σταθερά μέτρα. Η μάσκα, ο εμβολιασμός, οι αποστάσεις, ο μη συνωστισμός, η άσκοπη συγκέντρωση και συνάρθρηση εκδηλώσεων. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν πολυπληθείς εκδηλώσεις ρεβεγιών τα Χριστούγεννα. Μπορούν να γίνουν μικρότερες, οικογενειακές κτλ. Από εκεί και πέρα και η κυβέρνηση να λάβει τις δικές της ευθύνες που έχει να κάνει με τα σχολεία, που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Έχετε δει λεωφορείο να έρχεται από τα ΤΕΗ ή από τα ΕΗ, πώς είναι μέσα? Έχουμε δει τις τρεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να μην μπούμε δρόμους εδώ, πεζόδρομους της πόλεως των πατρών, εάν τηρούνται μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι σταθερά και για αρκετό χρόνο και όχι να είναι από το απόλυτο lockdown στην απόλυτη ελευθερία. Στην απόλυτη ελευθερία, ναι. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά, τώρα, γιατί θέλω να θυμίσω ότι εσείς είστε ένας παραλίγο βουλευτής. Ναι. Δηλαδή, όχι παραλίγο. Είχατε εκλεγεί ουσιαστικά και σας πήρε την έδρα ο Τσίπρας. Και κατανόμωνο πρώτος αναπληρωματικός, βουλευτής. Και κατανόμωνο πρώτος αναπληρωματικός. Λοιπόν. Σας φοβίζει αυτό το διάστημα μετά την εκλογή Ανδρουλάκη το γεγονός ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον, και θα δούμε και την κάρτα από τη δημοσκόπηση που δείξαμε χτες, το Κινάλ φαίνεται να κερδίζει έδαφος και σημαντικό έδαφος. Και το περισσότερο έδαφος το παίρνει από εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Πού, στα χαρτιά εκεί πέρα λέτε? Στα χαρτιά, αυτά που βλέπουμε εδώ. Ναι, η χαρτιά είναι μετρήσεις, εντάξει. Ναι, είναι αυτές που βγάζανε τον Λοβέρδο πρώτον, πριν λίγες μέρες, οι ίδιες. Ναι. Ακούστε να δείτε. Δεν τα σχολιάζω αυτά συνήθως, διότι δεν νομίζω ότι αφορούν την κοινωνία. Δεν είναι αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το πώς θα διαμορφωθεί μία πολιτική η οποία θα υπερασπίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, την υγεία και την ειρήνη της κοινωνίας, την υγεία και την παιδεία του λαού μας, με συστήματα τέτοια που θα διασφαλίζουν τα λαϊκά στρώματα. Δεν μπορεί να ξαναγυρνάμε σήμερα σε εποχές του 14. Δεν μπορεί να ξαναπληρώνουμε τώρα είσοδο στα νοσοκομεία. Δεν μπορεί να ο ανασφάλιστος να γίνεται έρμεο του ενός και του άλλου, όπως γινόταν μέχρι τα χτες. Όλα αυτά λοιπόν, για να μην επεκταθούμε περισσότερο, πρέπει να προασπιστούν και πρέπει να είναι το πρόγραμμα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Ο κύριος κορμός, αν θέλετε, της προοδευτικής παράταξης αναπόφευκτα δημιουργήθηκε εκείνο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν αμφισβητείται αυτό τώρα. Με 5% παραπάνω και 1% παρακάτω δεν αλλάζει τίποτα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η δεξιά, με τον τρόπο που κυβερνάει, με τον τρόπο που διαλύει εργασιακές σχέσεις, με τον τρόπο που διαλύει την ίδια την κοινωνία, με την πρωτιά που έχει στην ακρίβεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, εντάξει, με τη θλιβερή πρωτιά των 20.000 νεκρών. Αυτά, κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτά είναι τα δεδομένα. Είναι δεδομένα, αλλά είναι απάντηση σε άλλη ερώτηση. Πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συμφωνώ. Όμως. Εγώ θα πάμε σε αυτά. Όχι, εγώ θέλω να μου πείτε, δεν σας φοβίζει ότι έχει ένα νέο αρχηγό το Πασόκ Παύλα Κινάλ, που έχετε ουσιαστικά την ίδια υπό την ευρεία έννοια δεξαμενή ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς, ότι μπορεί να σας πάρει ένα μεγάλο κομμάτι της δύναμης? Ο Μητσοτάκης στη Βουλή είπε στον αρχηγό σας ότι μπορεί να γίνετε τρίτο κόμμα σε λίγο. Καλά, τώρα να μετρήσουμε τι λέει ο Μητσοτάκης. Πρωθυπουργός. Χαίρετα από τον Πλάτανο. Καλά, θέλετε να βάλουμε τις δηλώσεις του Μητσοτάκη? Μέχρι όχι, λέω, εγώ ρωτάω τον Αντρέα Παναγιωτόπουλο που έχει μεγάλη πολιτική εμπειρία, εάν φοβάται ή αν βλέπει κόσμο που φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πάει επειδή ο Ανδρουλάκης βγήκε στο Κινάλ, Αυτό λέω. Ακούστε να δείτε, δεν είναι κριτήριο τώρα η ηλικία για να πούμε ότι θα φύγει ο κόσμος να πάει προς τα εκεί. Το κριτήριο, και δεν είναι η ώρα αυτή τώρα της αποτίμησης. Η ώρα της αποτίμησης ξέρετε πότε θα γίνει. Όταν θα πάρει θέση ο Ανδρουλάκης και το Κινάλ στα μεγάλα προβλήματα και ζητήματα της χώρας και όταν έρθει η προοδευτική διακυβέρνηση. Εκεί θα μετρηθεί. Εκεί θα απαντήσουμε λοιπόν. Στην απάντηση αυτή θα τοποθετηθεί και ο κόσμος. Τώρα αν είναι όμορφος ο Ανδρουλάκης ή πόσο χρόνο είναι ο Ανδρουλάκης ή πόσα λεφτά έχει στην τράπεζα ο Ανδρουλάκης για να πάει ο άλλος να τον ψηφίσει. Δεν νομίζω ότι είναι κριτήρια. Αυτά μπορεί να είναι δημοσκοπικά ή να περνάει ο καιρός εδώ πέρα για να φτιάνουν καρτέλες και να ανεβοκατεβάζουν οι εταιρείες. Αλλά επί των προβλημάτων θα τοποθετηθεί και ο κόσμος και έτσι θα ψηφίσει και στις εκλογές. Άρα εσείς περιμένετε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να δείξει την πολιτική του και έτσι λέτε θα κριθεί. Δεν θα κριθεί μόνο επειδή έχει έναν αέρα τώρα από την εκλογή. Θα κριθεί και αυτός, θα κριθούμε και εμείς και θα κριθεί συνολικά το διακύβευμα. Προοδευτική κυβέρνηση που θα υπερασπίζει τα δικαιώματα του λαού στην κατεύθυνση που σας είπα ή η δεξιά του Μητσοτάκη έτσι όπως πάει. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Λέτε δεξιά του Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πολύ σκληρός στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ζήτησε εκλογές. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης του είπε ότι μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αποφασίσατε να ζητήσετε εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σηκώνετε τους τόνους τώρα? Βλέπετε ότι μπορεί να ευνηδιάσει ο κ. Μητσοτάκης με εκλογές ενδεχομένως και πριν το καλοκαίρι? Απάντησε ο Τσίπρας, είδου η Ρόδος, είδου και το πίδι, με το πρωί να κάνει εκλογές. Άμα του βαστάει να κάνει. Γιατί σήμερα?
Ναι, γιατί με είναι σαφές, γιατί έχουμε 20.000 νεκρούς, γιατί αποτύχαμε στην πανδημία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί η ακρίβεια ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και κρατάμε πρωτιά στην Ευρώπη. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, ρε παιδιά. Τι λέμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, πόσο θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση και να απαντάει ο Άδωνη σήμερα ότι εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος δεν μου έχει πει για ακρίβεια και μου ζητάει να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Με συγχωρείτε. Ξέρετε τι υπουργός είναι ο Άδωνης. Ανάπτυξη. Ξέρετε τι θέση έχει στην κυβέρνηση. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Mm. Λοιπόν, τι συζητάμε σήμερα. Είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση να μην ζητάει να πάει σε εκλογές και να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Όχι, ζητάει. Συνήθως άλλες το ζητάγανε και νωρίτερα οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Αργήσατε και λίγο να το ζητήσετε. Μάλλον γιατί μέσα στην πανδημία δεν θέλατε να δημιουργήσετε ζήτημα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση μέχρι τα χτες και δεν λέει κουβέντες ούτε του αέρα, ούτε ανεύθυνες, ούτε κάνει την πολιτική που έκανε η Νέα Δημοκρατία, ούτε την βοηχία κάνει. Μάλιστα. Γιατί αν ήταν η Νέα Δημοκρατία σήμερα αντιπολίτευση, δεν γινόταν με 20.000 νεκρούς, μου λέτε. Νομίζω ότι θα είχε ζητήσει τουλάχιστον εκλογές νωρίτερα. Πού είναι οι Μακεδονομάχοι και όλοι σήμερα, πού χαθήκαν αυτοί. Κυρία Παναγιωτόπουλε, νομίζω ότι κάναμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα στο πλαίσιο του χρόνου που είχαμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε μαζί, γιατί είστε ένας άνθρωπος που μπροστά μας θα βρούμε τις πολιτικές κουβέντες, όποιες και να είναι οι πολιτικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να επιστρέψουμε τώρα σε ένα θέμα από την αγορά. Καθώς υπάρχει μια κοινή πρωτοβουλία, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, για δράσεις προσέλκυσης των καταναλωτών και προσφορών για τους καταναλωτές, μεταξύ των οποίων και λαχιοφόροι. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το μεσημέρι σήμερα η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, η οποία σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας μίλησαν για την προσπάθειά τους για τη στήριξη και ενίσχυση της τοπικής αγοράς, προσελκύοντας με μια καινούρια δράση τους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό, οι τρεις φορείς ξεκινούν τη δράση με ελαχιοφόρο για την περίοδο των εορτών αλλά και των χειμερινών εκτόσεων, ώστε να αυξηθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων. Ονόμαζε ένα κοινωνικό επαγγελματικό λαχείο που αφορά τις επιχειρήσεις, τοπικές επιχειρήσεις. Μετά την καμπάνια που ξεκινήσαμε πέρσι, το αγοράζουμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές μέσα από αυτές τις ενέργειες να καταλαβαίνουν το όφελος να αγοράζουν από τοπικές επιχειρήσεις και προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι τα μόνα λεφτά που επιστρέφουν πίσω στην οικονομία μας και στις οικογένειές μας. Ο Εμπορικός Σύλλογος, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας την προσφορά και στήριξη των καταναλωτών στα τοπικά καταστήματα και κατ' επέκταση τοπική οικονομία, θα προβεί σε μια μεγάλη καμπάνια με λαχνούς που θα κληρώσουν κουπόνια αγορών μεγάλης αξίας. Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, η επιλογή του τυχερού αριθμού θα γίνει με βάση την κλήρωση του λαϊκού λαχείου. Η λαχνή θα είναι ανταμοιβή στον καταναλωτή για τις αγορές που θα κάνει έως και στις 28 Φεβρουαρίου από τα τοπικά καταστήματα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου που θα συμμετέχουν στην καμπάνια. Θα δίδεται εντελώς δωρεάν ένας λαχνός για κάθε 10 ευρώ αγορών. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς ο καταναλωτής να επιβαρύνεται, θα μπορεί να πάρει μέρος στη μεγάλη αυτή κλήρωση με απεριόριστο το αριθμό λαχνών. Σαν Περιφερειακή Αρχή είμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε, να σταθούμε δίπλα τους, να στηρίξουμε τις δραστηριότητές τους. Και αν θέλετε να στηρίξουμε και έξυπνες κινήσεις που προσπαθούν ώστε να τονώσουν την αγορά εν ώψη των γιορτών με κινήσεις που επιστρέφουν πάλι, από ό,τι έχω καταλάβει με αυτή τη λαχιοφόρο που θα κάνουν, που επιστρέφουν πάλι τα λεφτά στους ίδιους καταναλωτές. Γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε αυτή τη δράση, κάνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα, να στηρίξουν τις επαγγελματίες. Και εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή το έχουμε αποδείξει ότι από το φτωχό μας ΠΕΠ, αυτό το συγκεκριμένο ΠΕΠ που έχουμε, δεν έχουμε ένα ΠΕΠ το οποίο να έχει τις διαστάσεις της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, προσπαθούμε ένα μεγάλο μέρος να το διοχετεύσουμε στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η δράση αυτή αναμένεται να είναι αμφίδρομη και ανταποδοτική για τον καταναλωτή και έχει σαν στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων, την προσφορά υπεραξίας στην τοπική οικονομία, αλλά και την αύξηση της επισκεψιμότητας στην πόλη. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια, ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά, με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από ορεινή φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά.
Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη Ιππίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Όταν πραγματοποιείς ηλεκτρονικά τις συναλλαγές σου, κερδίζεις χρόνο. Έχεις έλεγχο στα οικονομικά σου, τις κάνεις με απόλυτη ασφάλεια και χτίζεις το απαιτούμενο όριο ελάχιστων δαπανών που προβλέπει η φορολογία εισοδήματος. Αναλυτικές πληροφορίες στο minfin.gr. Υπουργείο Οικονομικών. Στο πανελλαδικό εορταστικό πατρινόραμα που κυκλοφορεί, ο σκηνοθέτης της πολιτικής κουζίνας, Τάσος Μπουλμέτης, εξομολογείται. Η επιστροφή στην πόλη με στιγμάτισε. Ένα αφιέρωμα στην πολιτική κουζίνα και τους συντελεστές της. Μιλούν ακόμα προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, της οικονομίας και της τέχνης. Ανδρέας Κατσανιώτης, Κώστας Μουτζούρης, Θανάσης Βλαχόπουλος, Δημήτρης Βερβεσός, Μανώλης Κοτάκης, Πέτρος Τατσόπουλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδος, από τις 24 Δεκεμβρίου στα περίπτερα όλης της χώρας. Νέα αθλητικά, η Χριστίνα Ευάγγελη είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε με την Παναχαϊκή. Φυσικά, να ξεκινήσουμε με την Παναχαϊκή. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Παναχαϊκής για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναγρυνιακό. Αύριο, στις 3, ο Σούλης Παπαδόπουλος, μετά την τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά, επέλεξε αποστολή που αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Αθανασόπουλος, Μπαμπούνης, Κιβελίδης, Στεργίδης, Πολίτης, Γούλας, Ελληνιωτάκης, Στασινόπουλος, Κατσής, Αλεξόπουλος, Μικελάτος, Λούσκος, Λιποράσε, Παπαχρονόπουλος, Τεγούσης, Μπουρλάκης, Κωνσταντακόπουλος, Μπελεζάκης, Σμίλτος και Χαντί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Παναγιάλιο και έχουμε πει ξανά τις τελευταίες μέρες ότι πριν από τα αγωνιστικά, δυστυχώς έχουν μπει τα διοικητικά σε πρώτη συζήτηση, γιατί υπάρχουν σημαντικά διοικητικά προβλήματα στην ομάδα. Τα επιβεβαίωσε και χθες στην εκπομπή σου ο προπονητής ο Φάνης Ογκέκα, στην εκπομπή τη δική σου μαζί με τον Σωτήρη, που κάνατε πολύ ωραία πλέον συζήτηση για όλα τα αθλητικά ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά το Πανηγιάλη, όπως τόνισε και ο Φάνης Ογκέκας, έχει διοικητικά προβλήματα πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, εχθές στην εκπομπή Sport 2B, ο Φάνης Ογκέκας μίλησε για τα διοικητικά προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα, λέγοντας πως πρέπει σύντομα να πάρουν ένα τέλος. Τόνισε ότι η αγάπη και η στήριξη του κόσμου τον συγκινεί και του δίνει δύναμη να συνεχίσει. Και σε ερώτηση αν θα μείνει στον Πανηγιάλη, είπε ότι θα μείνω υπό προϋποθέσεις, διότι τα δύσκολα σε ανεβάζουν στην κορυφή. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, όπως είπες και εσύ, και μιλήσαμε και για την ποδοσφαιρική του καριέρα, καθώς ο Φάνης Ογκέκας πραγματικά είναι ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο Διαγόρα Βραχνεϊκών. Εκεί έχουμε ικανοποιήσει, έχουμε καλά αποτελέσματα. Ο Διαγόρας δείχνει να έχει ανοίξει μια νέα σελίδα, έτσι, με τον νέο προπονητή. Ο Διαγόρας με τον νέο προπονητή πάει πάρα πολύ καλά. Σε δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Διαγόρα Βραχνεϊκών Αλέξης Πηλιόπουλος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αχαίροντα Καναλακίου, είπε: έχουμε ανταπεξέλθει στις συνθήκες του αγώνα και καταφέραμε να πετύχουμε στο δεύτερο ημίχρονο τον γκολ του αγώνα. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, είναι μια νίκη αφιερωμένη στον κόσμο μας, στους τραυματίες μας, και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Σχεδιάζουμε πάντα κάθε παιχνίδι και δουλεύουμε σωστά, είπε ο Αλέξης Πηλιόπουλος. Μάλιστα, και πάμε στην Αναγέννηση. Έχουμε νέο προπονητή εκεί. Νέος προπονητής στην Αναγέννηση, στο τοπικό ποδόσφαιρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Αλλαγή προπονητή λοιπόν στην Αναγέννηση. Δεν άργησε να βρει τη νέα του ομάδα ο Σοφοκλής Παναγόπουλος, ο οποίος εδώ και μερικές ημέρες αποτελεί παρελθόν από τον Αχαιό Σαραβαλίου. Ο νεαρός τεχνικός θα συνεχίσει στην Αναγέννηση Πατρών και θα πάρει τη θέση του Δημήτρη Σγούρα, που αποχώρησε, και αναμένεται πλέον η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, ενώ υπάρχει και συμφωνία με 6-7 ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν στο συγκρότημα του Λαδόπουλου. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, με το οποίο θα κλείσουμε. Δεν έχουμε ημιτελικό κυπέλου, δεν θα έχουμε. Δεν έχουμε, λόγω κορονοϊού. Έχουμε σχεδόν ολόκληρη την ομάδα του ΠΑΟΚ με κορονοϊό.
Έτσι ακριβώς, ο προημιτελικός του κυπέλου μπάσκετ ανάμεσα στον Προμηθέα και τον ΠΑΟΚ αναβάλλεται, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 27 Δεκεμβρίου, λόγω των 13 κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν οι Θεσσαλονικείς. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα και μένει να γίνει γνωστή η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του. Η ανακοίνωση της ΕΟΚ, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σε αθλητές του ΠΑΟΚ, ο αγώνας Προμηθέας Πάτρας ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/2021 για τους προημιτελικούς τελικούς του κυπέλου Ελλάδας ανδρών, αναβάλλεται. Αυτά από μένα. Καλό σας βράδυ. Χριστίνα Βάγκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις αθλητικές ειδήσεις και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.